Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα Β Αθήνας. Και Χρήστος Σπρίτζης, πρώην Υπουργός Υποδομών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Σπρίτζη, με κασκόλιστε εσείς, καλά βλέπω. Περιμένετε την ίδια βόρεια στην Αττική. Είναι και ο Κερίδης θα βόρεια. Περιμένει την ίδια ο Σπρίτζης. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί ξέρετε τρέχει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθήσατε καθόλου, γιατί έχετε και τα μαθήματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Από την αρχή, βγάλαμε τον πρόεδρο του ΝΤΣΟΑ, έστειλε πριν από λίγο επιστολή στον Πρωθυπουργό για τα 400 ευρώ, δεν τα έχουν πάρει να τους δει. Βγάλαμε τον πρόεδρο των υπαλλήλων στον τουρισμό, στείλανε νέα επιστολή προς το Μέγαρο Μαξίμου να τους δει. Το οικονομικό επιμελητήριο επιστολή, τι θα γίνει με τα 400 ευρώ. Τι γίνεται, έχουν καθυστερήσει κάποια πράγματα. Τι θα γίνει, θα είναι σούστηλα γράμμα και γραφή και απόκριση δεν πήρα που λέει ή θα τους δεχτεί τώρα. Τι θα γίνει. Και, είναι και, είναι, και με συγχωρείτε κιόλας και το κίνημα της γραβάτας είναι και προνομιακός χώρος, κύριε Κερίδη, της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον Βασίλη Σκουρή στην παρέα σας. Νομίζω θα κάνετε ένα χτύπητο δίδυμο μαζί με την εμπειρία του και το κύρος του. Και πραγματικά χαίρομαι πάντοτε να συνομιλώ όχι μόνο μαζί σας, κύριε Σιαδήμα, κατ' εξοχή με τον κύριο Σκουρή και βέβαια με τον φίλο συνάδελφο. Γιατί συγκρόμαστε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι αμοιβαία αυτά και είναι αλήθεια. Δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι σε αυτά που λένε οι ηθοποιοί στις τηλεοράσεις, την γλυκιά μου, τι καλή που είσαι και από πίσω λέει. Άλλα, ε. Μπλιάχε. Λοιπόν, αλλά πολλοί λένε ότι, ότι οι φίλοι δεν είναι για να συμφωνούν. Είναι για να αγαπούν, είναι για να έχουν τη σχέση. Δεν είναι. Είναι όλα τα υπόλοιπα και οι δημοσιογράφοι είναι ακριβώς για να είναι απέναντι στην εξουσία. Εγώ ποτέ δεν θεωρώ τον πολίτη στόχο. Θεωρώ ότι εκείνος που πρέπει να ελέγχεται πρωτίστως είναι η εξουσία. Με όποια της μορφή και αναλόγως τη μορφή αυτό, που κάθε φορά έχει. Αυτό άλλο η κυβέρνηση, εδώ. Άλλο η αντιπολίτευση. Όποια όμως και αν είναι κυβέρνηση, όποια και αν είναι αντιπολίτευση με το δικό της μερτικό. Όχι, όχι άλλα κάρτα, αν είναι κυβέρνηση ο ένας, του κάνουμε κριτική, αν είναι κυβέρνηση ο άλλος, τον εκθιάζουμε. Τα κριτήρια πρέπει να είναι η ίδια, τα ίδια. Και νομίζω εδώ συμφωνούμε με τον Γιώργο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή δουλειά. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, τι γίνεται τώρα. Καθυστερήσαν οι επιστολές ή τα γράμματα που λέει ο Βασίλης τώρα, τι γίνεται. Συμφωνώ και σε εμάς κάνει καλό, νομίζω, ναι. Η σκληρή δημοσιογραφία, η τεκμηριωμένη δημοσιογραφία είναι κάτι που κι εγώ προσωπικά το θέλω και το επιδιώκω, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Τότε είστε καλός, όταν σας τριμώχνουμε. Τότε είστε καλός, όταν σας τριμώχνουμε. Πραγματικά ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Πάμε. Να μην σταματήσει. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Κύριε Κερίδη, είναι δικές σας τάξεις αυτές, το κίνημα της γραβάτας. Γιατί αυτά 300 ευρώ τόσο καιρό, για παράδειγμα, και οι άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχουν δοθεί πολλά και συνεχώς δίνονται και υπάρχει μια μεγάλη βεβαίως πίεση στην κοινωνία. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις εδώ και εκεί, αλλά γενικά ξέρετε τα νούμερα, πλησιάζουν κοντά στα 30 δισεκατομμύρια. Πραγματικά το Δημόσιο Ταμείο έχει στηρίξει όσο ποτέ στο παρελθόν, δεν έχει υπάρξει τέτοια δημοσιονομική επέκταση. Νομίζω χάρη και στην αξιοπιστία μας στις αγορές, χάρη στον εύκολο φθηνό δανεισμό μας, μπορούμε να κάνουμε αυτή την πολιτική. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν θα πρέπει να επικρατήσει, δεν αναφέρομαι στα συγκεκριμένα, ευρύτερα, οφείλω να το πω γιατί εγώ είμαι για τα δύσκολα εδώ, δεν είμαι για να λέω τα εύκολα, δεν μπορεί να επικρατήσει μία, έτσι πώς να το πούμε, λογική ότι οι πόροι είναι ατελείωτοι και ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μόνο μια διόρθωση για τα πραγματικά στοιχεία, κύριε Κερίδη. Δεν έχουν δοθεί 30 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Επαναλαμβάνω, αυτά τα χρήματα, τα 30 δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί, δεν υπάρχουν. Ναι. Δέστε καλύτερα τα νούμερα. Πραγματικά δέστε καλύτερα τα νούμερα, γιατί το είναι πολύ πιο κάτω. Ναι. Αναφέρομαι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αναφέρομαι στα 24 δισεκατομμύρια που είτε δόθηκαν είτε δεν εισπράχθηκαν. Το δεν εισπράχθηκαν θα εισπραχτούν μετά. Ναι. Θέλω να πω αυτά. Δεν μπορεί να τα βάζουμε και να λέμε δώσαμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν θα βάζει όλα στη ζυγαριά.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε αντιπαράθεση. Καταλαβαίνετε ότι αναφέρομαι στα επίσημα στοιχεία του απολογισμού του 20 και του προϋπολογισμού του 21 που αναφέρει άλλα 7 δις, τα οποία θα είναι παραπάνω τελικά, διότι η πανδημία επιμένει. Κατά συνέπεια, μια δημοσιονομική επέκταση, πράγματα που δεν εισπράχθηκαν ή πράγματα που δόθηκαν. Εντάξει, μην χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Καταλαβαίνω ότι. Καλά, για ορισμένα δισεκατομμύρια τις χαλάσουμε. Άμα τις χαλάσουμε για 10 δις. Ναι, ότι γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική επέκταση. Άλλωστε φαίνεται και από το έλλειμμα. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα το 20 και θα έχουμε και το 21. Έτσι, λοιπόν, για να ολοκληρώσω και να πάμε και στον κύριο Σπίριτζη. Αν ολοκληρώσετε, κύριε. Ολοκλήρωσα. Ναι, κύριε Υπουργέ, τι λέτε εσείς τώρα? Έχει καθυστερήσει η κυβέρνηση? Καταρχά, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ναι. Η πρώτη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ποτέ την εξουσία. Την κυβέρνηση είχε. Είναι σε πλήρη αντιστοιχία με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Με την οικοδόμηση ενός κομματικού κράτους μέσω του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο είναι. Συγγνώμη. Μια κυβέρνηση όταν φορείς... κυβερνάει, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται ένα κομματικό κράτος. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να πω, όταν μια κυβέρνηση έχει την κυβέρνηση, οφείλει να έχει την εξουσία. Αν δεν την δηλαδή, έχει. Ναι, και σε σχέση με. Επίσης δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχει την εξουσία. Αν δεν είχατε την εξουσία, δεν θα την κυβέρνηση. Σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι. Τι, δεν είχατε τους αρμούς εξουσίας που είχε πει ο κύριος Πολάκης, δηλαδή. Θα είχε. Να μου αφήσετε να μας. Βεβαίως. Θα είχε την ελευθερία να μπορεί να νομοθετεί και να εφαρμόσει τις πολιτικές που ήθελε. Οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχαν. Αυτό βρήκανε. Αφού είχαμε μνημόνιο, εθνικής... κύριε Σπίριτζη, είχαμε μνημόνιο. Αυτό λέω εγώ. Ναι. Βρήκαμε ένα μέρος εθνικής κυριαρχίας παραχωρημένο. Αυτό το είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όχι, το έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κύριε Σπίριτζη. Δεν το είχαμε. Το έφεραν. Και το μνημόνιο είναι το 10. Ναι. Το μνημόνιο το 10. Και μετά με τα Ζάπια και όλη την αντίσταση αυτή. Τώρα, το κίνημα της γραβάτας. Νομίζω ότι ο επιστημονικός χώρος είχε πάντα πρόβλημα σε σχέση με την προοδευτική παράταξη και την αριστερά. Θα στείλουν ο φίλος πρόεδρος του Κηγορικού Συλλόγου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, γιατί το Τεχνικό Επιμελητηρίο ξεχνάει να στείλει γράμματα. Α, δεν έχει στείλει Τεχνικό Επιμελητηρίο. Θα στείλουν και άλλα μηνύματα μέσα στο μπουκάλι αυτή τη φορά, σαν το παλιό τραγούδι, το μήνυμα μέσα στο μπουκάλι. Και το τρίτο είναι ότι είναι προφανές. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στοχοποιήσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες, μιας και η συνεχής νομοθετήσεις που κάνει, η εξομοίωση που έκανε πρόσφατα νύχτα με τροπολογία των διπλωμάτων και των πτυχίων των Ελλήνων επιστημόνων με τους διετούς και τριετούς αποφύγους των κολεγίων, δείχνει και το πόσο κοντά τους είναι. Τώρα, στα οικονομικά, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι εκτός από τα 400 ευρώ που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία ότι θα δώσει, δεν έχει δώσει σε μια σειρά από επαγγελματίες και από υποχρεώσεις, και αυτό είναι απόρρια της λαθεμένης οικονομικής πολιτικής που έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα. Τους είχαμε δώσει τις προτάσεις μας. Και με το πακέτο προτάσεων του Μένουμε Όρθιοι 1 και μετά που το επικυροποιήσαμε το Μένουμε Όρθιοι 2, δεν άκουσαν τίποτα από αυτά. Οι συνέπειες στο να έχουμε διψήφιο νούμερο ύφεσης, εμείς και άλλη μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι μπροστά μας. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει νέο μνημόνιο για τον ελληνικό λαό. Με την πολιτική που ασκεί. Κύριε Καθηγητά, πάντα για μνημόνια νέα μετά την πανδημία, δηλαδή. Καταρχάς, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σε αυτά που ακούστηκαν. Να πούμε ότι η αρχική τοποθέτηση ήταν παρεξηγήσιμη του κυρίου Σπίριτζη. Προσπάθησε στη συνέχεια να την μαζέψει. Καταλαβαίνω έτσι ότι υπάρχει. Καλά, αφήστε τώρα τις ερμηνείες του τι είπα, κύριε Γερίδη. Αφήστε. Εδώ είναι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει. Αν θέλω να πω κάτι, θα το πω εγώ. Μην ερμηνεύετε. Δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός πολλακισμού στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από κάποιους που δεν ανήκανε στο σκληρό πυρήνα του 3% τον αρχικό, και λένε αυτές τις τρέλες, τις οποίες επισήμανε ο κύριος Κουρίς πολύ σωστά ακριβώς. Για τους αρμούς της εξουσίας. Όμως τα προσπερνώ και έχουμε... που σας στήριζαν κύριε και Σπίτι, σε ομάδες που σας στήριζαν στο βαθύ κράτος. Προσπαθώ... Να πάτε να τα πείτε τώρα αυτά. Να σας προστατεύσω από το αυτογκόλ, αλλά εσείς επιμένετε. Εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να σας προστατεύσετε, κύριε Κερίδη. Είναι αλήθεια. Κάντε μια συζήτηση με τους αστυνομικούς αυτή την περίοδο, που θυμάστε τι ρεύμα είχατε και τι τους είχατε υποσχεθεί, και άλλους αρμούς της εξουσίας και του κράτους που έχετε χειριστεί για δεκαετίες, και ελάτε μετά να συζητήσουμε δημόσια.
Καλά κάνετε και το λέτε. Μου δίνετε την ευκαιρία να ανακοινώσω και δημόσια στην τηλεόραση. Την ερχόμενη Δευτέρα έχω μια τέτοια διαδικτυακή συζήτηση με τους εκπροσώπους των αστυνομικών. Στις 8.30 ώρα το βράδυ, λοιπόν, από το κανάλι μου στο YouTube και στο Facebook μπορείτε να την παρακολουθήσετε και εσείς, κύριε Σπίτζη, και να κάνετε και ερωτήσεις. Είναι αρμόδιο στο ΜΕΑΣ για αυτό το θέμα. Της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα. Ποιους αστυνομικούς θα έχετε, των μέσων μεταφοράς, των διαδηλώσεων, η πανεπιστημιακή αστυνομία, με ποιους αστυνομικούς? Σας είπα ότι εγώ συνομιλώ σε αντίθεση με κάποιους από εσάς. Λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως για να ακούσετε λίγο, γιατί μόνο μιλάτε. Αν θέλετε. Πράγματι έχουμε στοχοποιήσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ να μιλήσουμε, αλλά να ακούσουμε και εσάς, κύριε Κερίδη. Ναι. Πράγματι έχουμε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος Σπίρτζης, με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, με μείωση των φορολογικών συντελεστών και με κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης εν μέσω πανδημίας. Εν μέσω λοιπόν όλης αυτής της καταστροφής που ζούμε, η κυβέρνηση επιμένει στην ελάφρυνση του κόστους εργασίας και του φορολογικού συντελεστή, ειδικά για τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, και δείχνει ακριβώς τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να έχουμε. Ως προς τα κολέγια, είναι κάτι το οποίο έρχεται από την Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε το διαγωνισμό για τους δασκάλους, όπου και απόφοιτοι κολεγίων μπορούσαν να υποβάλουν τα χαρτιά τους. Ως προς την ανάπτυξη και την ύφεση, κύριε Σπίρτζη, έχει υποθεί πολλές φορές, η Ελλάδα δεν θα έχει τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη, όπως προβλέπονταν αρχικά, εξαιτίας της εξάρτησής της από τον τουρισμό. Θα έχει πολύ καλύτερη επίδοση από την Νότια Ευρώπη. Πολύ καλύτερη επίδοση από την Νότια Ευρώπη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και καλύτερη ακόμα και από τη Γαλλία. Παρόλο που εξαρτάται τόσο πολύ, το περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα, από τον τουρισμό. Και αυτό πιστώνεται στην οικονομική διαχείριση. Όπως έχει και εδώ, καλύτερη και επίδοση μια, υγειονομικά. Και εδώ απλώς, κύριε Κερίδη, μία διόρθωση, μια και είπατε καλές κουβέντες για μένα, οφείλω να σηκώσω το γάντι. Να τις επιβεβαιώσω. Λοιπόν, χθες βγήκαν οι προβλέψεις της Κομισιόν. Προβλέπουν είμαστε δεύτεροι μετά την Ισπανία, χειρότεροι στην ύφεση. Και σας θυμίζω απλώς ότι αρχικές εκτιμήσεις δεν ήταν, τουλάχιστον από τα κυβερνητικά στελέχη, από τους θεσμούς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν ήταν για ύφεση διψήφια, ήταν για ύφεση 4%. Εν συνεχεία 8 και εν συνεχεία οτιδήποτε. Δεν ήθελα όμως να ρωτήσω αυτό. Όντως, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής μόνο, να σας πω σε άλλο ένα θέμα που το θεωρώ σοβαρό και θα ήθελα λίγο την απάντηση σας. Εγώ συμφωνώ απολύτως με μια δήλωση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός και χάρηκα που την έκανε και επίσης δεν το λέω, το εννοώ, που είπε ότι οι ακραίες φωνές που υπάρχουν στα εθνικά θέματα στο εσωτερικό της χώρας θα πρέπει να τις απομονωθούν, θα πρέπει να τις παλέψουμε, θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Εγώ συμφωνώ. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία τώρα, θα το πει ο κ. Σπίρτζης, είμαι σίγουρος, το μαντεύω για τις πρέσπες. Δεν θα πω γι' αυτό. Θα πάμε. Το εξής. Σε αυτές τις ακραίες φωνές είναι και ο κ. Σαμαράς, οι προσωπικές απόψεις που πρόσφατα εξέφρασε. Δεν λέω αν έχει δικαίωμα να τις κάνει, αν δεν έχει δικαίωμα να τις κάνει. Είναι σε για μένα όχι απλώς έχει, είναι υποχρέωσή του ως πρώην Πρωθυπουργός να λέει τις απόψεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Το τιμώ και χαίρομαι που το λέει. Λέω όμως, αυτές οι φωνές συμπεριλαμβάνονται στις ακραίες. Καταρχάς, δύο πράγματα θέσατε. Να σας θυμίσω, κύριε Σκουρή, ότι μόνο στη Γαλλία είχαμε αναθεώρηση των στοιχείων επί ταχύρω 30 φορές μέσα στο 2020. Θέλω να πω ότι το 4 έγινε 8 και το 8 μπορεί να γίνει 9 και κάπου εκεί να σταθεροποιηθεί για το 20. Ένα πολύ κακό νούμερο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι που έχει συμβεί σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς διότι η πανδημία εξέπληξε με την σφοδρότητά της. Δεν είμαστε καλύτερα, είμαστε δεύτερη χειρότερη. Αυτό έχει λήξει. Θα σας πω. Ναι. Η αρχική πρόβλεψη, αν θέλετε, του ΟΣΑ μιλούσε για μείον 20%. Υπήρχε μια τεράστια ανησυχία, διότι όπως ξέρετε έχουμε 20 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία πήγανε περίπατο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πέραν των υπόλοιπων κλάδων της οικονομίας. Και έχεις και ένα τουρισμό που έρχεται. Λοιπόν, ναι, καλά, το γεγονός ότι είχε πάει. Κύριε Κερίδη, απλώς απαντήστε και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί έχουμε 3-4 λεπτά να πάμε και στον κύριο Σπίρτζη. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα και από την Ιταλία και από τη Γαλλία. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε τα οριστικά στοιχεία το Μάρτιο που θα έρθουν με την Ελστάτ και τη Eurostat. Τώρα, είναι θετικό το γεγονός ότι έχουμε μια διακομματική συνένεση και θα σας έλεγα και διαχρονική συνένεση στο ζήτημα Τουρκία, ήδη από τη δεκαετία του 70, που αναφέρεται στο γεγονός ότι με την Τουρκία
πρέπει να κάνουμε διάλογο για τη μία διαφορά που έχουμε, που είναι η οριοθέτηση, και στο τέλος της διαδικασίας, αν δεν τα καταφέρουμε, να πάμε στη Χάγη. Αυτό είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1976. Αυτό κάναμε ο Ανδρέας Παπανδρέου αφιταλαντεύθηκε ως προς τον διάλογο τα πρώτα χρόνια, αλλά στη συνέχεια προσχώρησε και αυτό σε αυτή την πολιτική. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε. Και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν αμφιβάλλω ότι συμμετέχει σε αυτό, άλλωστε το λέει σήμερα. Δεν τα κατάφερε. Επί των ημερών του η Τουρκία είχε φύγει από τις διερευνητικές, το θυμάστε το 2016. Γίνανε πολλά στραβά, κυρίως στον τομέα της άμυνας, και έχουμε πολλά κενά σήμερα, 2021, που πρέπει γρήγορα να καλύψουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να φέρουμε πίσω τους Τούρκους εκεί που δεν θέλανε και εκεί από όπου είχαν φύγει. Νομίζω αυτή είναι η τοποθέτηση, η οποία είναι ευρύτερη. Από εκεί πέρα, ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάποιες διαχρονικές ανησυχίες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ και 30 χρόνια όλοι έχουμε την ιστορία μας σε αυτόν τον τόπο και εγώ, όπως και όλοι, τον ακούμε με πολύ προσοχή. Για πάμε στον κύριο Σπίτι. Δεν είναι ακραίες οι απόψεις. Καταρχάς, πριν πάμε στα ακραίες οι απόψεις, θέλω να πω ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία ελάφρυνε πολύ και τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Και πάντως, κύριε Σπίτι, εγώ ξέρετε, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια και δεν σας ξαναδιακόπτω, γιατί πρέπει να μιλήσετε κι εσείς επί των ημερών σας, όχι εσείς προσωπικά, και ο κύριος Κατρούγκαλος. Με αυτό που είχε κάνει με το ασφαλιστικό, αυτές οι τάξεις τις είχε λιώσει με τις ασφαλιστικές φορές. Θυμάστε, και εσείς είχατε γίνει δέκτης. Έχετε περάσει από το τεχνικό επιμελητήριο. Βεβαίως, και γι' αυτό διορθώθηκε στη συνέχεια. Πώς διορθώθηκε προς τα πάνω, πάμε στο σήμερα. Δεν διορθώθηκε, δεν διορθώθηκε. Τώρα είμαστε δίκαιοι. Δεν διορθώθηκε. Παλαιό έναν άνθρωπο που έχει βγει μέσα από τον πυρήνα των μηχανικών, από το πεζοδρόμιο και από την οικοδομή. Γι' αυτό το λέω σε εσά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Λέω το εξή, κύριε Σχεδίμα. Η ελάφρυνση των μηχανικών σχετίζεται στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συνολική ελάφρυνση. Δηλαδή, συνολικά έχει ελαφρύνει τη δραστηριότητα του μηχανικού. Και του δικηγόρου και των ελευθέρων επαγγελματιών. Καλά, αυτό τώρα ένα μέρος οφείλεται στην πανδημία. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν γυρίζουν τα δικαστήρια τώρα. Στην πανδημία οφείλεται στην αντικοινωνική πολιτική και στην αντιαναπτυξιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει να κάνει ο κορονοϊός αν τα υπουργεία θα τρέξουν τους διαγωνισμούς που όφυλαν να τρέξουν. Δεν τους έχουν τρέξει. Τους ακύρωσαν. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Δεν είναι άλλη συζήτηση. Είναι η πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία στο να αποπληθωρήσει τη χώρα, στο να μαζέψει πολλές δραστηριότητες σε λίγες εταιρείες, σε λίγα χέρια. Είναι πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δεν έχει να κάνει ούτε με λάθος, ούτε με ολιγορία, ούτε με κορονοϊό. Είναι η άποψή τους, η αντίληψή τους για το πώς πρέπει να αναδιαμορφωθεί η χώρα μας στις παραγωγικές της δυνάμεις. Θέλουν τη συγκέντρωση σε λίγους. Τώρα, για τα εθνικά, ναι. Νομίζω ναι, έφεραν πίσω τους Τούρκους. Όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις, έφεραν πίσω τους Τούρκους στα 12 μίλια, σε κάτω από τα 12 μίλια, να κόβουν βόλτες στο Αιγαίο, να προκαλούν τη χώρα μας με ακραίες δηλώσεις. Και ελπίζω η δήλωση του κύριου Μητσοτάκη, γιατί είναι πρωθυπουργός, να μην έχει να κάνει με την προετοιμασία του σερβιρίσματος άλλων υποχωρήσεων, προς των υποχωρήσεων, σε σχέση με αυτά που έχουν παρακολουθήσει 19 μήνες. 19 μήνες η Τουρκία προκαλεί, 19 μήνες η Τουρκία γκριζάρει περιοχές να της δικής μας χώρας. Να ρωτήσω τι σημαίνει έχουν παραδοθεί στους 19 μήνες. Να ρωτήσατε, βεβαίως. Ναι, ναι. Τι εννοείται όφυλαν, έχει παραδοθεί. Όφυλαν να έχουν βάλει όλη τους την δύναμη, την ενέργεια και τις πιέσεις για να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Όφυλαν, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, αλλά Τσίπρας, τους έφεραν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να εμποδίσουν. Ναι. Τι λέτε τώρα. Το διερευνητικών αυτών, εν πάση περιπτώσει. Λά, ναι. Κάνετε. Έχουν γκριζάρει όλο το Αιγαίο και τη μισή Κρήτη. Άρα το 2016 έφυγαν οι Τούρκοι την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχατε ψώσει εσείς τα τείχη σας, δηλαδή το 2016. Στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σχεδίμα, όταν επιχειρήθηκε να μπει ερευνητικό σκάφος. Γελάει ο κύριος Κερίδης, ναι. Χαμογελάει μάλλον, ναι. Όταν επιχειρήθηκε να μπει ερευνητικό σκάφος στα δικά μας νερά, σε αυτό που εμείς θεωρούμε δική μας ΑΟΣ, εμποδίστηκε. Μάλιστα. Επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη έκανε κρουαζιέρες μεταξύ Ρόδου, Κρήτης και. Τώρα γαργαλάτε τον κύριο Κερίδη και πρέπει να κλείσουμε. Κρουαζιέρα κάνανε, κύριε Κερίδη. Πρέπει να κλείσουμε. Κρουαζιέρα κάνανε οι Τούρκοι. Σιρτή κάνανε. Δύο πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Πίτσης
καθήλυν αρμόδιος υπουργός για τα δημόσια έργα. Και έχετε απομονώσει κιόλας τον Ερντογάν, κύριε Κερίδη, να το πείτε κι αυτό. Δεν έχει άνθρωπο να μιλήσετε στην Ευρώπη. Αυτά τα λένε δική γενικότερα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σπίρτης επιμένει, αν μου επιτρέπεις, Χρήστο, ο κύριος Σπίρτης επιστρέφει ως αρμόδιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο του εγκλήματος για τα δημόσια έργα. Δεν θέλω τώρα να θυμίσω. Τώρα που την πάτε για την κουβέντα, δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Το ΕΕ65. Αφήστε το. Ναι, αλλά να μιλήσει και ο άλλος, Χρήστο. Κύριε Κερίδη, πρέπει να κλείσουμε. Πάτρα, πύργος, βοσκοτόπια, τοξότης, αφήστε τα, κύριε Σπίρτη. Όχι, δεν τα αφήνουμε, κύριε Κερίδη. Δεν τα αφήνουμε καθόλου, κύριε Κερίδη. Τι κάνατε για αυτά? Καταργήσατε συμβάσεις. Κύριε Σπίρτη. Λάσπη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Κερίδη, πείτε το, κύριε Κερίδη, μια κουβέντα, μάνε, πείτε τι. 2018 η Τουρκία έκανε γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΣ. Γεώτρηση, όχι σουλάτσο με καλώδια. Και από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε το τι αφήσατε. Όχι, όχι. Μιλάτε για τα υποβρύχια. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Δημήτρης Κερίδης, Νέα Δημοκρατία, Χρήστος Σπίρτης, ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.